συζητάει και την σύζυγο του Γάλλου Προέδρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ο Γάλλος Πρόεδρος την σύζυγο του Έλληνα Προέδρου. Super,
Λοιπόν, βλέπουμε τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Κουράκη. Ο κύριο Κουράκη από την, είναι αντιπροσωπεία από την Ελληνική Βουλή, ο κύριο Πιτσόλα είναι εκεί, ο αρχηγός Γεθά. Ο κύριος Γεννηματάς είναι δίπλα του γραμματέας Προεδρίας και άλλα στελέχη της ελληνικής αποστολής και της ελληνικής κυβέρνησης, ναι, που υποδέχονται τον Γάλλο Πρόεδρο. Και τη σύζυγό του. Η στελέχη της Προεδρίας, της Δημοκρατίας. Χαιρετάει έναν έναν ο Γάλλος Πρόεδρος. Και της Γαλλικής, και της Γαλλικής δίπλα. Ελληνικής Δημοκρατίας. Εδώ είναι ο Μπρουν Λεμέρ, ο υπουργός οικονομικών της Γαλλίας. Ναι. Που ήρθε λογικά με το πρώτο αεροσκάφος. Ναι. Συνοδεύει τον Γάλλο Πρόεδρο σε αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη και με τους επιχειρηματίες. Και η κυρία εδώ είναι η Ναταλή Λουαζό, είναι υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας. Και ο Γάλλος πρέβης που έφτασε και τον περίμενε. Έφτασε πριν και τον περίμενε. Ο κύριος Αντεπί. Μετά τη σύντομη συνομιλία που είχαν στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Του είπε θα πάω. Και θα σε περιμένω. Πρόσεξε. Και βλέπουμε και τις δύο πρώτες κυρίες, την σύζυγο του Γάλλου Πρέδρου και τη σύζυγο του Πρέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε και τον Γιώργο Παντελάκη που είναι λοιπόν, εκεί τώρα και... μπαίνουν, εισέρχονται νομίζω, ναι, εισέρχονται. Στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Παντελάκης είναι, ο Γιώργος Παντελάκης είναι στο τηλέφωνο εκεί για να μας δώσει. Ναι, ναι, δώσει. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις φωτογραφίες, τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Λίγο φωτογραφίες, πριν εισέρχουν στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Προκόπης Παντλόπουλος μαζί με τον Μαχαλέμα. Τώρα εισέρχονται, είναι, βρίσκονται λοιπόν εντός του κήπου του Προεδρικού Μεγάρου. Και ναι, αντιπροσωπείες βεβαίως που τους συνοδεύουν. Νωρίτερα παρακολουθήσαμε την θεώρηση του τιμητικού αγήματος από τον Εμμανουέλ Μακρόν, βεβαίως και την ανάπτυξη των δύο χωρών. Περίπου πριν από 5-6 λεπτά έφτασε εδώ στην Ηρόδο Αττικού, στην είσοδο του, στην πύλη του Προεδρικού Μεγάρου, ο κ. Μακρόν. Τον υποδέχτηκε μαζί με την σύζυγό του κ. Μακρόν και τον υποδέχτηκε ο κ. Παυλόπουλος μαζί με την σύζυγό του. Σε πολύ λίγο θα είναι μέσα στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα ξεκινήσει, ναι, η κατηδία συνάντηση των δύο ανδρών και βεβαίως θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις και θα γίνουν. Ναι. Λοιπόν, τώρα τους βλέπουμε. Βρίσκονται ακόμη στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Σφαλώς δεν χρειάζονται μεταφραστή. Ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρόεδρος συνομιλούν στη γαλλική γλώσσα. Αυτό που θέλω ότι αυτό που είδα νωρίτερα ήταν μια πολυμελέστατη αντιπροσωπεία από δημοσιογράφους, δηλωτικά συνεργεία, τεχνικούς, ίσως να ήταν περισσότεροι από 50 ή 60 άνθρωποι, οι οποίοι έφτασαν εδώ στην Ηρόδο Αττικού και καλύπτουν την επίσκεψη του Γάλλου Πρόεδρου για τα μέσα της χώρας τους. Είναι στο επίκεντρο τώρα και του ελληνικού και του γαλλικού αλλά και του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Συγκεντρώνει βλέμματα από όλη την Ευρώπη. Πανευρωπαϊκό είναι το ενδιαφέρον για αυτή την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου. Και ωραίες εικόνες και τα μηνύματα με ιδιαίτερο συμβολισμό. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και από το λόφο της Πνίκας απόψε. Αλλά ούτως ή αλλιώς από μόνη της επίσκεψη αυτή έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και μια ιδιαίτερη βαρύτητα και το έχουμε συζητήσει όλες αυτές τις ημέρες. Υπάρχουν και υψηλές προσδοκίες. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μακρόν και στη δήλωσή του σήμερα στα νέα και στην συνέντευξή του στην Καθημερινή θέλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, στην ελληνική οικονομία. Στα νέα στη δήλωσή του ανέφερε ότι
η επίσκεψή του και η επιστροφή της Γαλλίας είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης ότι οι Έλληνες έχουν κάνει τόσες θυσίες, μπορούν επιτέλους να κοιτάξουν το μέλλον με ελπίδα και τονίζει ότι η Γαλλία καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης ήταν στο πλευρό της χώρας μας. Και στην πραγματικότητα, όπως ανέφερα, αυτή η επίσκεψη εδώ στην χώρα μας είναι επίσκεψη στον τόπο, στην πηγή της ίδιας της δημοκρατίας, του πολιτισμού. Λοιπόν, πάμε, βλέπουμε το εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου και εκεί είναι να ακούσουμε τη.